χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η πυρκαγιά που ξεκίνησε εχθέ από το Μαστραντόνια Χαΐας και πέρασε στην Ηλιά. Διασπαρτές αιστείες υπάρχουν στις περιοχές Λάτα και Προδρομός. Στην περιοχή επίγειρουν 162 πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα, 64 οχήματα, εθλοντές καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Από αεροσυνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η ανησυχία ωστόσο είναι έκδηλη καθώς μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου υπάρχει πρόβλεψη για ανέμους πέντε μποφόρ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να σταλεί νέο μήνυμα από το 112 για εκένωση από λάτα Προσιμόπουλο. Την ίδια ώρα οι υπόλοιπε φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Πελοπόννησο σε μεγάλο πολύ κρανίδι και αργολίδα είναι είτε σε ύφεση είτε έχουν οριοθετηθεί με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν στα σημεία για να αποφύγουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Σε ύφεση είναι και η πυρκαγιά στο κρανίδι Αργολίδας και στη Μεγαλόπολη Αρκαδία, ενώ στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 57 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα.